Αποτυπώνοντας τον Μίκη Θεοδωράκη στο κερί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές του 80, τα χέρια του ανοιχτά, όπως όταν διευθύνει την ορχήστρα, μοιάζουν με φτερούγες υπερήφανου αετού. Το βλέμμα ευθύβολο, αποφασιστικό, το ύφος του τον κάνει πιο επιβλητικό. 6 μήνες χρειάστηκαν, αναφέρει ο δημιουργός του κέρινου ομοιώματος, για να δημιουργηθεί η κέρινη φιγούρα του, μελετώντας συνεχώς βίντεο με συνεντεύξεις του ιδίου, προσπαθώντας να προσεγγίσει το πνεύμα πέρα από την όψη. Ο Θοδωρής Κοκκινίδης παρατηρούσε την κάθε λεπτομέρεια στην κίνηση της εκφράσης και ταυτόχρονα γινόταν το πλάσιμο των υλικών, η τιθάσευσή τους, ώστε να βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Όπως δηλώνει, τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη για την τεράστια πολιτιστική αξία του έργου του, γιατί μέσα από τη μουσική του εμφύσισε στις καρδιές του λαού αγάπη για τον Ελίτη, τον Ρίτσο, τον Σεφέρη και πολλούς ακόμη κορυφαίους ποιητές. Χαρακτηριστικά είναι και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα τα οποία έχουν ανεβεί στο διαδίκτυο και προβάλλουν ουσιαστικά το έργο του δημιουργού Θόδωρου Κοκκινίδη και του Μουσείου Κέρινου Ομοιώματος που λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες στα Κηπιά της Καβάλας και το οποίο πριν από λίγο καιρό επισκεφτήκαμε. Πότε αντιλήφθηκε ότι είχε αυτό το έμφυτο, αυτή την κλίση στο κέρινο ομοίωμα και στη δημιουργία όλου αυτού του έργου? Η τέχνη των κέρινων ομοιωμάτων ήρθε πολύ συμπτωματικά και τυχαία στη ζωή μου. Πιο πριν είχα ασχοληθεί με ζωγραφική, που θεωρούσα μεγαλώνοντας ότι θα γίνω ζωγράφος. Αυτό είχα στο μυαλό. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά δούλευα πορτρέτα. Οπότε βοήθησε πάρα πολύ να περάσω στην γλυπτική. Το οποίο το ερέθισμα ήρθε από τον μεγάλο μουσείο του κόσμου. Είχα δει φωτογραφίες από έργα κέρινα ομοιώματα πολύ έτσι φημισμένων μουσείων. Και ξεκίνησα στην ηλικία των 16 και έφτιαξα το πρώτο έργο. Το... Ήταν το κέρινο ομοίωμα του Μάικλ Τζάκσον που θα δούμε πάνω αριστερά. Ακόμα σε μια ηλικία που πήγαινε σχολείο, έτσι. Σωστά, σωστά. Ξεκίνησε ως παιχνίδι αυτό και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και όταν τελείωσε, νομίζω ότι με εγωίτευσε και εμένα ιδιαίτερα, αλλά εντυπωσίασε και το περιβάλλον που έτσι το φιλικό, το οικογενειακό κτλ. Οπότε ο Μάικλ Τζάκσον έφερε και τη συνέχεια. Έφερε και τη συνέχεια. Ακολούθησα με Τζένικα Ρέζι, ήμουνα γύρω στα 18, κάπου εκεί νομίζω, η Αλίκη Μπλουκλάκη λίγο μετά γύρω στα 20. Και μετέπειτα, αφού μπήκε πια για τα καλά το μικρόβιο, προσπαθούσα να μάθω πώς δουλεύεται ένα έργο και ποια είναι η τεχνοτροπία που πρέπει να ακολουθήσω. Μιας και εγώ δούλευα κατευθείαν στο κερί. Το κερί όμως δεν πλάθεται εύκολα. Είναι ένα σκληρό υλικό. Μάλιστα. Ευπαθές μεν, αλλά αρκετά σταθερό για να δουλευτεί. Έτσι λοιπόν, επισκέφθηκα κάποια στιγμή το μουσείο της Μαντάμ της ως Τολεντίνο και συναναστράφηκα κάποιους ανθρώπους μέσα από μια πολύ μικρή κουβέντα που είχα μαζί τους, μια ώρα ίσως. Οπότε λοιπόν πολλές απαντήσεις πήρα στις ερωτήσεις μου και με βοήθησε στο εξέγγιλο. Ουσιαστικά ως φουγγάρι, έτσι. Γιατί ήμουν υποψιασμένος για το ποια είναι τα βήματα, κατάλαβα ότι η βάση του είναι η γλυπτική και έπρεπε να δουλέψω πάνω σε αυτό.